Ακόμα και οι πλέον φανατικοί των εμβολιασμών είναι σαφώ προβληματισμένοι από το γεγονός ότι τα τέσσερα κρούσματα που μολύνθηκαν από τον COVID-19 της μετάλλαξης της Μποτσουάνα ήταν πλήρως εμβολιασμένοι. Κάτι που σημαίνει ότι τα εμβόλια που προωθούσε η κυβέρνηση, ενώ υπήρχαν σαφείς ενδείξει ότι προκαλούσαν πολλές παρενέργειες που έφταναν μέχρι το θάνατο, πλέον είναι και ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα. Και τα τέσσερα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Ποτσουάνα ήταν διπλωμάτες πλήρως εμβολιασμένοι για COVID-19, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ανακοινωθέν της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Ποτσουάνα. Τα τέσσερα κρούσματα μιας νέας παραλλαγής COVID-19 γνωστή ως V1.1.529 αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021. Τα τέσσερα κρούσματα ανοιχνεύτηκαν μεταξύ ταξιδιωτών που υποβλήθηκαν σε τεστ και αποδείχθηκαν θετικοί στο SARS-CoV-2, σε τεστ ρουτίνας που πραγματοποιήθηκε πριν από το ταξίδι. Η προκαταρκτική αναφορά αποκάλυψε ότι και οι τέσσερι ήταν πλήρως εμβολιασμένοι για τον COVID-19. Ω προ τη δυναμική της νέας παραλλαγής, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι διαθέτει τρομακτικό αριθμό μεταλλάξεων, αναφέρει δημοσίευμα της Independent. Είναι ακόμα πιο μεταδοτική και από τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Η αντοχή των εμβολίων σε αυτή την παραλλαγή είναι άγνωστη. Τα δύο χαρακτηριστικά, πολλέ μεταλλάξει και μεγάλη μεταδοτικότητα, θέτουν τη διεθνή κοινότητα σε επιφυλακή. Όπω συνέβη και με την παραλλαγή Δέλτα, που ανακαλύφθηκε στην Ινδία και η οποία, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, μείωσε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στο 40%. Ενώ το βελγικό εθνικό εργαστήριο λέει ότι η νέα παραλλαγή έχει σημαντικό πλεονέκτημα ανάπτυξη. Αυτή η παραλλαγή θα μπορούσε ενδεχομένω να προκαλέσει ένα νέο παγκόσμιο κύμα λοιμόξεων. Όταν όμως αυτή θα αρχίσει να διαδίδεται σε όλο τον πλανήτη και θα γίνει αυτό και στην Ελλάδα και αν αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική προστασία εναντίον της, τη δικαιολογία θα πει η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει τον εγκλισμό της πλειοψηφία των εμβολιασμένων στα σπίτια τους.